εικόνες εγκατάλειψης, στις εικόνες βανδαλισμού. Εικόνες βανδαλισμού και εγκατάληψη στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Καβάλας. Με την αντιδήμαρχο καθαριότητας Κοριναχιώτη Πρασά, ζητά από τους φορείς και την τεχνική υπηρεσία, αλλά και την αστυνομία να σφραγίσουν το χώρο. Κάναμε προγραμματισμό από την περασμένη εβδομάδα, γιατί τελειώνει το δίμηνο, το έκτακτο προσωπικό μας, αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται. Όσο έχουμε 20 άτομα επιπλέον, είπαμε να έρθουμε εδώ να καθαρίσουμε, να κάνουμε μια εξόρμηση, όχι μόνο αυτά που φαίνονται, αλλά και αυτά που δεν φαίνονται, τις εικόνες εγκατάλειψης, τις εικόνες βανδαλισμού που είδατε, τις εικόνες βρωμιάς. Δυστυχώς έχουν εισβάλει περιθωριακά στοιχεία μέσα στο κολυμβητήριο, βεβηλώνουν δημόσια περιουσία. Εγώ έχω ζητήσει την αρρωγή και των τεχνικών υπηρεσιών, από το κολυμβητήριο το προσωπικό του, τον υπεύθυνο, να έρθουν εδώ να δούνε τι έχουν από περισσιακά στοιχεία του κολυμβητηρίου, να κάνουν μια απογραφή, μια καταγραφή και να τα συμμαζέψουμε όλα. Επίσης, οι τεχνικές υπηρεσίες, μιλώντας με τον κύριο Φιλιππίδη, έχουμε ραντεβού και σήμερα το μεσημέρι να δει το χώρο, να μπορέσουμε να τον σφραγίσουμε μόλις τελειώσει η καθαριότητα. Και από εδώ και πέρα ζητώ και την αρρωγή της αστυνομίας, θα μιλήσω μαζί τους, να έρχονται να φυλάνε το χώρο. Εμείς θα τον ελέγχουμε συνέχεια το χώρο. Δεν θα ανεχτούμε πλέον τέτοιες καταστάσεις στη φιλήσυχη και όμορφη Καβάλα μας. Η αντιδήμαρχος καθαριότητας τονίζει ότι ο χώρος δεν είναι για άρρωστους και τοξικομανείς και πως η ίδια μπορεί να βοηθήσει όλα αυτά τα άτομα που έχουν άμεση ανάγκη από απεξάρτηση. Την ίδια ώρα κάνει και έκκληση προς τους άστεγους που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο σαν κατάλημα να έρθουν σε επικοινωνία ακόμα και με την ίδια προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους. Ταυτόχρονα τονίζει πως ο χώρος από εδώ και πέρα θα φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεως από την αστυνομία. Πρέπει να φυλάσσεται ο χώρος. Πρέπει να καταλάβουν αυτά τα άτομα ότι μπορούν να βρουν βοήθεια. Κάνω έκκληση σε αυτά τα άτομα, είτε είναι άρρωστα, είτε είναι άστεγα, είτε είναι άπορα. Υπάρχουν ευτυχώς ακόμη και σήμερα, στην κατάσταση που ζούμε, κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες είναι διατεθειμένες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για αυτούς τους ανθρώπους. Ο χώρος αυτός θα φυλάγεται, θα ενημερωθεί η αστυνομία και κάνω έκκληση σε αυτά τα άτομα όσα έχουν πρόβλημα και έρχονται εδώ να έρθουν να με βρουν εμένα προσωπικά και θα τους βοηθήσω. Έχω τον τρόπο μου, γνωρίζω τις υπηρεσίες τις αντίστοιχες που μπορούν να τους δώσουν ένα χέρι βοήθειας και να κάνουν και μία νέα αρχή.